Γεια σα και Star Wars. Το επεισόδιο 8 Η τελευταία Jedi βγαίνει στι ελληνικέ αίθουσε στι 14 Δεκεμβρίου. Και εμεί αποφασίσαμε να δούμε όλε τι ταινίε τη σειρά Star Wars από την αρχή, να τι αναλύσουμε και να μιλήσουμε για αυτέ. Και έχουμε φτάσει στο επεισόδιο 2 Η επίθεση των κλόνων. Γεια να Star Wars. Ξεκινώντα από τον πατροπαράδοτο κείμενο Σούρτη, η ταινία φαίνεται ξεκάθαρα πω αφορά τη γέννηση τη αυτοκρατορία. Έχοντα δει το πρώτο, έχει δει ένα σύμπαν που πόρο απέχει από τον κόσμο των παλιών ταινιών με ελάχιστα σημάδια τη αυτοκρατορία. Και εδώ πολύ έξυπνα βλέπει πω η αυτοκρατορία μαγειρεύεται και όταν θα σκάσει η μύτη θα νομίζουν όλοι πω δεν συμβαίνει απολύτω τίποτα. Θα κοιμηθεί ο κόσμο με δημοκρατία και θα ξυπνήσει με αυτοκρατορία. Από το πρώτο πλάνο καταλαβαίνει ότι κάτι είναι διαφορετικό πάντω σε αυτή την ταινία. Τι ακριβώ, είναι πολύ ψηφιακό. Είναι γυρισμένη και η ταινία ψηφιακά και όχι με φιλμ πέρα από τα πολλά ψηφιακά εφέ. Ο Λούκα εδώ κάνει πειραματικό σινεμά από την εμπορική πλευρά του πειραματισμού. Ό,τι μπορεί να κάνει ψηφιακά το κάνει. Θέλει να δει πού μπορεί να φτάσει και η ταινία υποφέρει από αυτό. Βάλτε και τη βαρεμάρα του με του ηθοποιού. Ναι. Το ψηφιακό αντί του φιλμ είναι κάτι που έχει δρόμο ακόμα για να έρθει έτσι στα ίσα του. Αλλά αν ε, δούμε το Blade Runner 2049 σε φωτογραφία Roger Dickens, έχουμε φτάσει κάπου πολύ ωραία. Όπω και να έχει, αν δεν υπήρχε η επίθεση των κλόνων, θα ήμασταν λίγο πιο πίσω. Από την αρχή τη ταινία έχουμε προβοκάτσια. Εγαμό. Εμένα μου αρέσει να σκέφτομαι προβοκάτσια και Star Wars μαζί. Εδώ βλέπει κατευθείαν τη σοβαρότητα τη κατάσταση και το πόσο γαλαξία πιέζεται να πάει σε πόλεμο με του αποσχιστέ να τρολάρουν. Κανονικότατα, ξέρω εγώ, τη δημοκρατία, η οποία πουλάει ειρήνη και μαλακίε, αλλά στην ώρα τη πηλή... Έπαιξε οικονομική κρίση και παρέλυσε, έτσι όλο το καθεστώ, α πούμε. Ο Πάλπατιν προτείνει στου Τζεντάι για φύλακε τη Πάντμε τον Άνακιν και τον Όμπιουαν. Έχει μια στενή σχέση με τον Άνακιν, ξέρει, φαντάζομαι, τι παίζει με την Πάντμε και ξέρει πω ο απαγορευμένο έρωτα είναι πρόσφορο έδαφο για να παίξει το παιχνιδάκι του που θα οδηγήσει τον Άνακιν στη σκοτεινή πλευρά. Α, ευτόσουσε γιατί ακούστηκε λάθο στην αρχή. Λοιπόν, ο Άννακιν και ο Όμπιγουαν επανενώνονται με την Πάντμε. Α δούμε λίγο τον Χέιντεν Κρίστενσεν. Τον θεωρώ εξαιρετικό ηθοποιό. Ούτε καν. Είναι καλό. Τον έχω δει στο Ραγισμένο γυαλί και στο Ένα σπίτι μια ζωή να είναι πάρα πολύ καλό. Προφανώ θέλει πολλή δουλειά από πλευρά του σκηνοθέτη για να τον φέρει και ο Λούκα σχέστηκε κιόλα με του ηθοποιού του και που πειραματίζεται με την ταινία. Παίζει καλά εδώ. Είναι καθαρά προσωπική μου άποψη και είμαι στη μειοψηφία, αλλά ναι. Καταλαβαίνω όλου όσου τον αλλά αυτή η προσέγγιση και η κολοπεδίαση του Άννακιν έσωσαν το Χέιντεν στα μάτια μου. Είναι καθυστερημένη εφηβεία. Πολλοί κόσμοι ήθελε απλά να δει τον Άννακιν να είναι ο Χανσόλο με φωτόσπαθο. Ε, δεν είναι αυτό ο Άννακιν, πακέτο. Ο Άννακιν είναι ένα προβληματικό έφηβο, ο οποίο μεγάλο ακούγοντα ότι είναι ο εκλεκτό, ήταν δούλο, τον πήραν οι Τζεντάι και του λέγανε παραμύθια. Και είναι κάποιο ο οποίο είναι στην τέλεια θέση όσον αφορά το σχέδιο του Πάλπατιν για να τον εκμεταλλευτεί. Ναι, από εκεί πέρα βέβαια έχει όλα όσα χρειάζεσαι να καταλάβεις για να προχωρήσουμε με τους χαρακτήρες. Ο Άννακιν είναι ερωτευμενούλης, ο Όμπιουαν δεν έχει υπομονή και δεν είναι και ο καλύτερος δάσκαλος στην όλη υπόθεση και η Πάντμε βλέπει τον Άννακιν που πάει να την εντυπωσιάσει και τον περνάει στο Friend zone. Να πω εδώ ότι όταν ήμουν 17 που βγήκε αυτή η ταινία, όσο ήμουν ξύπνιο και δεν κοιμόμουν, το Friend Zone ήταν η μόνιμη κατοικία μου. Οπότε ταυτίζομαι πλήρω. Oh. Oh. Oh, oh. Οπότε Οπότε ταχύζομαι πλήρω με ό,τι συμβαίνει εδώ πέρα. Πλήρω. Και εδώ αρχίζουμε να βλέπουμε πω η σχέση μεταξύ Άννακιν και Όμπιουαν δεν δουλεύει, διότι η μέθοδο διδασκαλίας των παλιών Τζεντάι τον παίρνει. <laughs> το οποίο αντιδιαστέλλεται με τη μέθοδο πια του όριμου Γιόντα στο επεισόδιο 5, ο οποίο απλά παίρνει το look, περνάει από την κυμαδομηχανή μέχρι να γίνει άνθρωπο και τον στέλνει να κάνει τη δουλειά του. Εγώ λατρεύω το κυνηγητό στου ουρανού του Κόρασαν. Πέραν το ότι είναι καθαρά φορο του Λούκα στι παλιέ αστυνομικέ καταδιώξει, τέλο πάντων, ο είναι εδώ κάνει ό,τι ακροβατικό μπορεί να συμβεί και δείχνει την ομή του δύναμη σαν πιλότο, σαν ταρζάν, σαν τζεντάι, σαν τα πάντα. Μετά το κυνηγητό ξεκινάει η αγαπημένη μου ιδέα σε ταινία Star Wars. Η δεύτερη πράξη είναι μισή ρομάτζο και μισή ιστορία detective. Δεν μπορώ να ξεκινήσω να λέω πόσε μπάλε είχε ο Τζορτζ Λούκα, που μπήκε σε αυτό το τρυπάκι να κάνει μια αργή ταινία Star Wars, γιατί ήταν τόσο σημαντικό να πάει έτσι ώστε να στηθεί η φάση για το επεισόδιο 3 και την πτώση του γαλαξία. Η σκηνή στο Diner δίνει μια γεύση από την καθημερινή ζωή στο γαλαξία που ίσω έλειπε από τα prequel τουλάχιστον, γιατί δεν είχαμε δει καντίνα στα prequel. Και μετά η σκηνή στη βιβλιοθήκη, πολύ έξυπνα, είναι αμέσω επόμενη, διότι βλέπουμε ότι οι Jedi είναι στο απομονωμένο κάστρο του και είναι καμία επαφή με την πραγματικότητα, δεν την παλεύουν μία. Αλλά βλέπουμε ότι ο Όμπιουαν έχει μια επαφή με τον πραγματικό κόσμο. Πρώτα πάει στον Ντέξτερ, οπότε χτίζεται το γεγονό ότι είναι από του Τζεντε που θα σωθούν, γιατί δεν είναι 100% αλλάζοντα ε, 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 υπερόπτη. Τόσο απάλευτο. Η... η σαπίλα των Τζεντάι συνοψίζεται τέλεια σε αυτή τη σκηνή με τη βιβλιοθήκη. Δηλαδή, αν δείτε την ξινόφατσα τη βιβλιοθηκαρίου ε, τη Τζοκά α πούμε, όταν ο Όμπιουαν τη εκφράζει ένα απλό προβληματισμό, έτσι. Καταλαβαίνετε τα πάντα. If an item does not Μόλι does not exist. πόσε αγκονιέ θε. Δηλαδή, έρχεται ο Όμπιου να εκ μέρου του τάγματο το έχουν να αφήσει μια αποστολή να ζητήσει βοήθεια και εσύ το χέζει. Πάντ με και ανάγκη στο προσφυγόπλαιο. Σε αυτή τη σκηνή βλέπουμε ότι ο πιο εύκολο τρόπο να φύγει από τον Κόρσοντ είναι σε ένα πλοίο που φορτώνουν πρόσφυγε και του διώχνουν. Γιατί η δημοκρατία δούλευε τόσο καλά και ήρθε από το πουθενά η αυτοκρατορία. <laughs> το πώ τρευλώνει ο Άννακιν την έννοια τη αγάπη όπω την ορίζουν οι Τζεντάι είναι ενδεικτικό του πώ προσπαθεί απεγνωσμένα να εκλογικεύσει τα πράγματα στο μυαλό του. Το τάγμα απαγορεύει την ιδιοκτησία και ο Άνακιν αγαπά κτητικά. Οι ανθρώπινε σχέσει έχουν μια δόση κτητικότητα μέσα του. Δεν μπορεί να το δει, οπότε αρχίζει και πλέκει κάτι μαλακίε για ανεφόρον αγάπη που λέει ότι η Τζεντάι, ναι, υπό αυτή την έννοια μα ενθαρρύνουν να αγαπάμε. Εντάξει, το οποίο είναι τέρμα αφελέζε, παιδί μου, και Παιδική ιδέα για το πώ δουλεύουν οι ρομαντικέ σχέσει. Η σκηνή με τα παιδάκια και το γιοντά. Mm. Δεν θα μπορούσε, α πούμε, ο Όμπιουαν εκεί που είναι στη βιβλιοθήκη να πει: «ΟΚ, okay, υπάρχει το βαρετικό αποτύπωμα του πλανήτη. Πάω να τσεκάρω. Γιατί πρέπει να δούμε αυτή τη σκηνή. Πρώτον, διότι ο Λούκα και ο Φρανκό φέρνουν λίγο πίσω το γιοντά που πρώτο είδαμε στο επεισόδιο 5 το παιχνιδιάρι. Δεύτερον, διότι έχουμε δει την Ιωκάστη, τη βιβλιοθηκάριο, η οποία είναι τέρμα αλαζονία και εκπροσωπεί όλη την δεκαντάντσια των Τζεντάι. Και εδώ βλέπουμε ότι ο Γιόντα πέρα από τον obi έχει τη δυνατότητα να δει τα πράγματα διαφορετικά και ότι μέσω αυτών μπορεί να υπήρχε μία ελπίδα για τη νέα γενιά, αν δεν σφαζόταν βιαίως η γενιά, <Κι> αλλά θα υπάρξει διότι Luke Skywalker. Και τέλος πάντων ότι υπάρχουν δύο Jedi σε αυτό το τάγμα, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν το κεφάλι τους από τον κόλο τους, να σκεφτούν έξω από τους παραμέτρους του κώδικα και αυτοί οι δύο Jedi θα είναι που θα σώσουν το τάγμα. Και ο Obi-Wan πάει στον καμίνο, όπου εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Του κλόνου του έχει παραγγείλει ένα Jedi Master Sifo Dia. Πετάμε ένα όνομα Sifo Dia και δεν το κάνουμε τίποτα στο επεισόδιο 3 ή αργότερα στο επεισόδιο 2. Και πλέκεται ένα μυστήριο το οποίο το αφήνουμε αναπάντητο, γιατί ο Λούκα απλά το παράτησε. Τι έχουμε τώρα, έχουμε λιβάδια, έχουμε μιλάει πάντα για τον πρώην τη, έχουμε τον Άννα και να χοροπηδάει σε κάτι γελάδια, δείπνο, εξομολόγηση στο τζάκι. Είναι αυτό Star Wars. Είναι αυτό Star Wars. Το ρομάτζο αυτό δεν είναι σαν του Χάν Σόλο και τη Λέα. Είναι πιο βαθύ, είναι πιο βαρύ, έχει επιπτώσει για όλα τα γαλαξία και το χειρίζεται διαφορετικά ο Λούκας σαν φιβάκια τα οποία είναι ερωτευμένα και τσιριμπίμ τσιριμπόμ. Θα παραδεχτώ πλήρω ότι ο διάλογο κυρίω από την Batman, αλλά και από τον Άνακιν, είναι κακό. Από τον Anakin όχι τόσο, εντάξει, είναι προσπαθεί να εντυπωσιάσει την ΠΑΔΜΕ και λέει ότι βλακή του κατέβει, άντρα, whatever. 17 χρόνο άντρα, ο χρόνο είναι. Ναι, κοίτα, από το, την οπτική γωνία του ότι ο Άννακιν περνά καθυστερημένη εφηβεία, ο διάλογο είναι σωστό. Και σκέψει ότι σε αυτέ τι κοινέ είναι έτοιμο να εκραγεί. Ναι. Οπότε κάπω πρέπει να φτύσει η λόγια. Από την πλευρά τη δηλαδή, Πάντμε, ναι, ο διάλογο είναι λίγο διαδικαστικό. Πολύ ωραία ήταν και η σκηνή των αστεροειδών που κάνει ρε παιδί μου, είναι η δεύτερη ταινία αυτή τη τριλογία. Κάνει ρήμα με, την, με, το επεισόδιο 5 που ήταν η δεύτερη ταινία κίνηση της τριλογία. Που ο είχαμε είναι και. Είναι στο επεισόδιο 8. Ακριβώ. Πού είναι, θα του δούμε. Δεν του είδα. Δούμε. Α, περίμενε. Ο Μπεν Ένα εδώ... αστέρι στο επεισόδιο 8. Κακή ταινία. Και έλεγα λοιπόν ότι ο Μπεν Μπέρτ εδώ μεγαλουργεί με την έλλειψη ήχου. Ένα μεγάλο κομμάτι τη σκηνή είναι βουβό, και όποτε ρίχνει ο Τζάγκο συγκεκριμένε βόμβε, παιδί μου, γίνεται ένα φοβερά πολύπλοκο ύχο. Δεν μπορώ να τον περιγράψω, δεν μπορώ να τον κάνω. Είναι ατμοσφαιρική επιστημονική φαντασία. Σκληρή όμω. Ε, αυτό εδώ με ενοχλεί. Με ενοχλεί η μετατροπή όλη τη πρώτη πράξη του Πολέμου των Άστρων του 77 σε μια κολοσιαία σύμπτωση. Ο Θρύπιο ανήκε στον Κλικ Λάρς για πολλά χρόνια. Ο Όουεν, που είναι γιος του Κλικ, ζούσε επομένως μαζί με τον Σιθρύπιο για πολύ καιρό. Αν ο Άρτου κάπως τους οδηγούσε εκεί και δεν ήταν σύμπτωση, θα έλεγα ναι, ωραία. Η εισαγωγή του Ντούκου είναι πολύ ωραία, διότι τον βλέπουμε μέσω της οπτικής γωνίας του Όμπιουαν. Τον παρακολουθούμε από μακριά να παίζει τα πολιτικά του παιχνίδια. Και μετά θα τον γνωρίσουμε και από κοντά και θα μας κόψει κομματάκια. Αυτό που κάνει η ορχήστρα του Williams στο θάνατο της Σμή είναι η απόλυτη τελειότητα το λατρεύω. Έχει μέσα την ελπίδα που καταρρύπτεται, την απελπισία που γίνεται οργή, το κενό της απόγνωσης και στο τέλος την έκρηξη. Είναι η γέννηση του Darth Vader εκπεφρασμένη μουσικά. Ρουφίχτε. Να <coughs> εδώ ότι ο Williams έχει βγάλει σε αυτή την ταινία ένα από τα καλύτερα ερωτικά θέματα για σινεμά ever. Έχει βάλει ηλεκτρικές κιθάρες στην καταδίωξη στον Κόρασαντ. Έχει γράψει την απίστευτα γαμάτη μουσική τη Αρένα που εδώ αδικοχάθηκε λόγω μοντάζ, αλλά την είδαμε στο επεισόδιο 3 δύο φορέ. Την ακούσαμε μάλλον. Ε, γενικά θα έλεγα ότι συνολικά είναι από τα χειρότερα soundtrack της, ε, των οχτώ ταινιών ω σήμερα. Θα δούμε αν θα αλλάξει αυτό. Αλλά τα μεμονωμένα θέματα που έβγαλε εδώ τα σπάνε, τα λατρεύω. Βέβαια, εκεί που εξομολογείται μετά στην Πάντμη με ότι έσφαξε του ε, Τάσκεν και τα γυναικόπαιδα κτλ. Είναι πάρα πολύ κακό γράψιμο τη Πάντμε, διότι έχει έναν τύπο που την γουστάρει, αλλά αποδεικνύεται ότι είναι ένα ψυχοπαθή δολοφόνο. Οπότε εκεί, ό,τι και να νιώθει για το παλικάρι, δεν κάθεσαι να πει ναι ότι το να θυμώνει είναι ανθρώπινο. Σηκώνεσαι και φεύγει, πα σε άλλο πλανήτη, άλλο γαλαξία, βρε κάτι, βρε λύση. Ο Άννακιν λοιπόν δεν ξέρει να διαχειριστεί την απώλεια. Πονά από το θάνατο τη μάνα του, αλλά επειδή έχει μέσα του και 10 χρόνια τζενταηλίκη, α πούμε, σαν διδαχή, δεν ξέρει πώ να νιώσει. Αυτή η σχιζοειδή ψυχολογία θα τον οδηγήσει στο να τα κάνει όλα λίμπα μια μέρα, Κάνω μελέτα και έρχεται. Εκεί που θάβει τη μάνα του, η θλίψη του γίνεται αλαζονία, ορκίζεται να σταματήσει το θάνατο. Ήβρι και μετέπειτα τύφη. Ο Λούκα σα ακούει κυρίε και κύριοι. Μισείτε τον Τζατζαρ Μπίνγκ. Ωραία. Τον πήρε και τον έκανε τον πιο εξόφθαλμα υπεύθυνο για την άναδο τη αυτοκρατορία γιατί λέει: Γερουσιαστέ, δώστε έξτρα εξουσίε στον καγκελάριο, ουσιαστικά τον έκαναν δικτάτορα. Τώρα το μίσο των θεατών είναι και το μίσο του γαλαξία. Τώρα, το πώ όλοι συμφώνησαν με τον ανθρωποβατραχάνθρωπο για να, γίνει αυτό, το, να περάσει αυτό το πράγμα που πρότεινε. Ε, ο Πάλπατ είναι πολύ χαρισματικό τύπο. Όλοι, όλε και όλα τον γουστάρουν. Μεταξύ αυτών ο Σύφης. Ναι, μην ξεχνά όμω ότι οι περισσότεροι γερουσιαστέ και εγώ του αναδώσουν στον Πάλπατ την εξωσυνταγματική εξουσία για να δημιουργήσει στρατό. Μην ξεχνά ότι η Πάντμε ήταν ανεπίσημη ηγέτη τη αντιπολίτευση και πάλευε να μαζέψει αρκετού γερουσιαστέ για να κάνουν μέτωπο να μην ψηφιστεί να γίνει στρατό. Η ταινία του λέει από την αρχή ότι αυτή έχει κάνει. Πάντα με έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι τη για να μην γίνει η διαδικασία. Το οποίο σημαίνει από τη στιγμή που φεύγει, αφήνει στο πόδι τη τον τζαρτζαρ. -τζαρ. Το οποίο τι σημαίνει, ότι βλέποντα όσοι είναι μαζί τη να φεύγει η αρχηγό τη αντιπολίτευση, να κρυφτεί για να σώσει τη ζωή τη και να αφήνει τον ηλίθιο στη θέση τη, χάνει ε, κύρο. Βλέπουμε ότι οι υπόλοιποι γερουσιαστέ οι οποίοι θέλανε στρατό ξαφνικά. Αντί για αντιπολίτευση, έχουν τον πανίβλακα. <Κι> και ψηφίζουν όλοι φυσικά και με τα τρία χέρια. Ιδιοφίε. Τελείωσε με τον Πάλπαντιν. Δεν τελείωσα με τον Πάλπαντιν, γιατί επίση θέλω να πω ότι εδώ ο την παίζει απελπισία. Το οποίο είναι αυτό που λένε όλα τα εγχειρίδια πολιτική, ότι δεν πρέπει να παίζει. Πρέπει να δείχνει ότι είσαι ο πιο δυνατό από όλου, και ό,τι και αν έρθει προ το μέρο σου θα το τυνάξει σαν να είναι μία μύγα. Αλλά εδώ με την απελπισία, τι κάνει. Του πολεμοχαρεί γερουσιαστές του κάνει να νιώθουν ότι τον έχουν του χεριού του και ότι τον κάνουν ό,τι θέλουν. Του γερουσιαστές που ήταν με την Πάντμε και δεν θέλανε πόλεμο, του δείχνει ότι είμαι ένα από εσά. Δεν θέλω πόλεμο, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Και επίση δείχνει ότι και αυτό που δεν ήθελε πόλεμο αναγκάστηκε να το κάνει, το οποίο σημαίνει ότι η κατάσταση είναι τόσο πια σοβαρή που πρέπει όλοι να σοβαρευτούμε και να πάμε σε πόλεμο. Αν δεν κάνω λάθο, η σκηνή στο εργοστάσιο ε, μπήκε τελευταία στιγμή και κόπηκε η δίκη τη Πάντμε από το Νιουτ Γκάνρι. Φαίνεται να είναι άχρηστη αυτή η σκηνή. Οκ, είναι. δρασούλα. Παλαιομοδίτικη περιπέτεια και ο Άρτουντίτου που συμπεριφέρεται σαν και τα κτλ. σω όμω να μην είναι, γιατί σκέψου, ότι η Πάντμε έρχεται πολλέ φορέ σε αυτή τη σκηνή αντιμέτωπη με βέβαιο θάνατο, το οποίο δένει με την επόμενη σκηνή όπου εξομολογείται τον έρωτα τη στον Άνακιν. Από την αρχή η Πάντμε είχε αποφασίσει ότι οκ, okay, τον γουστάρω, αλλά δεν θα είμαι μαζί του, γιατί όπω του λέει στη σκηνή με τον Τζάκι, δεν είναι σωστό κτλ. Θα παντρευτώ κανένα Βασιλόπουλο και θα κάνω παιδιά για τη Δυναστεία τι την κάνει να αλλάξει γνώμη. Το λέει ξεκάθαρα στη σκηνή αυτή ότι οκ, okay, θα πεθάνουμε, τουλάχιστον να πεθάνουμε ως ζευγάρι, αλλά επιβιώνουν. Το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορεί να πει «Α, οκ, okay, αυτό που σου είπα πριν ότι θα είμαστε μαζί, ναι, δεν ισχύει πλέον». Όχι, παραδεχτεί την νιώθει, Τελείωσε. Στην πραγματική ζωή θα μπορούσε να το πει, αλλά σε ένα παραμύθι σαν το Star Wars. Σε ένα παραμύθι, Στην πραγματική ζωή θα το λέει, εντάξει, αλλά καλά, περάσαμε, γεια σου. Και σε ένα παραμύθι επίση σκέψου ότι αυτό τον οποίο εξομολογεί τον έρωτα τη έχει παραδεχτεί ότι έχει σκοτώσει γυναικόπαιδα. <σχε> Οπότε δεν θα τον εκλευρίσει. Ναι, δεν θέλει. Η δράση κλιμακώνεται σταδιακά. <σχε> στην αρχή έχει τρει ώρε <σχε> με <σχε> κάτι τερατίδια, <σχε> μετά σκανε 200 τζεντά, <σχε> ξέρω εγώ, στην αρένα και μετά πα σε full. Μάχη τη τζιονόση, πόλεμο, κλόνη εναντίον δρόιτζ α πούμε. Η φωτοσπαθομαχία λοιπόν είναι το τελευταίο κομμάτι αυτή τη κλιμάκωση. Χαίρομαι και πάλι που το πάει σε κάτι πιο προσωπικό ο Λούκα, αφού πρώτα μα έχει δείξει τα μαζικά του. Αλλά υπάρχουν κάποια προβλήματα σε αυτή την φωτοσπαθομαχία. Εδώ λοιπόν τι έχουμε, έχουμε τρία στάδια. Έχουμε Όμπιουαν εναντίον Ντούκου, Anakin εναντίον Ντούκου, Γιοντα εναντίον Ντούκου. Ο Ντούκου γενικά δεν μασάει τίποτα, είναι 85 χρονών, γεια σα. Καματμιμπρά. Ακριβώ. Αλλά α μιλήσουμε λίγο για ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα όχι μόνο αυτή τη σκηνή, όχι μόνο αυτή τη ταινία, αλλά και όλης της τριλογίας. Ο Μπεν Μπερτ, ο θρυλικό sound designer, στο μοντάζ. Γιατί του δίνει αυτού του ανθρώπου που είναι ιδιοφυα στον τομέα του κάτι τόσο σημαντικό όπω την αφήγηση τη ταινία, το μοντάζ. Είναι άλλο τομέα. Του το ζήτησε και ο Λούκα απλά είπε ναι. Έχει σε αυτή τη σκηνή, κάτι κινήσει με το φωτόσπαθο, οι οποίε στο επόμενο πλάνο μένουν στη μέση, σαν να μην έγινε ποτέ η κίνηση. Κοπήκε και η μουσική λόγω του μοντάζ του Μπέρτ. Και στι σκηνέ διαλόγου, αφήνει κάποια πλάνα να αναπνέουν παραπάνω, αφήνοντα τον ηθοποιό αβοήθητο. Εγώ θα πω ότι το 2002 ζούσα για να δω τον Γιόντα να τραβάει φωτόσπαθο. Λίγα πράγματα με έχουν ενθουσιάσει σε μια κινηματογραφική αίθουσα περισσότερο από το πλάνο με τον Γιόντα να κάνει έτσι και να τραβάει το φωτόσπαθο. Στο τέλο. Η Σεκάνς Μοντάζ που κλείνει την ταινία είναι η απόλυτη ήττα των Τζεντάι. Γίνεται πόλεμος, είναι μέσα σε αυτόν στρατηγή. ως στρατηγή. Ο Άννακιν ακυρώνει τον κώδικά του, πάει και παντρεύεται την Πάντμε και ο Σίδιου στην ουσία έχει ήδη κερδίσει. Δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα άλλο παρά μερικέ τελευταίε πινελιέ. Περίεργη ταινία. Περίεργη Τη λατρεύω γιατί μου αρέσει η detective φάση με το Kenobi και ταυτίζομαι πλήρω με το Ρομάτζο. Εκτό από τη σκηνή στην αρένα που η Πάντμε του λέει ότι τον αγαπάει αυτό, δεν μου συνέβη στα 17. Πάντων. Από την άλλη, έχει αισθητικά, ερμηνευτικά, σενεριακά και άλλα προβλήματα, α πούμε, στο μοντάζ, όπω είπαμε. Όποιο μου την πει που έχω ξεχέσει το Man of Steel, το Batman Superman και το Justice League και μου αρέσει αυτή η ταινία, θα έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά και πάλι σα έχω ξαναπεί, το Star Wars είναι σε άλλο βάθρο, είναι άλλο πράγμα, δεν το κρίνω όπω τι άλλε ταινίε, α πούμε. Αντικειμενικά, μάλλον είναι η πιο αδύναμη ταινία Star Wars, αλλά πιστεύω ότι είναι και η πιο ενδιαφέρουσα και η πιο βαθιά από όλες. Ακούω ότι οι τελευταίοι Τζεντάι θα επαναφέρουν λίγο την πολιτική στην αφήγηση του Star Wars και σε αυτό έχω να πω μακάρι. Φαίνεται το επεισόδιο δεν να μην είναι σκηνοθετημένο με όλη την ενέργεια που είχε δώσει ο Λούκα στο επεισόδιο 1. Αλλά ίσω απλά να φαίνεται αυτό επειδή η ενέργεια διοχετεύτηκε προ τον πειραματισμό τη φάση. Προ τον ενθουσιασμό για τη δημιουργία του νέου ψηφιακού κινηματογράφου που έφερε αυτή η ταινία ουσιαστικά. Έχει χάσει λίγο την ψυχή τη η ταινία στο δρόμο ανάμεσα στο blue screen και το rendering. Όχι. Έχει χάσει μόνο το συντονισμό της. Θεωρώ ότι η ψυχή της είναι εκεί. Πέρα από αυτό είναι μια, ένα τέλειο δείγμα παλιωμοδίτικης διαστημικής περιπέτειας. Έχει απαγορευμένο έρωτα, κυνηγητά, ε, ίντριγκα, πολιτική, πόλεμο, έρωτα, σκοτεινό υπόκοσμο. Έχει τα πάντα. Δεν είναι καλύτερη ταινία Star Wars, σίγουρα, αλλά είναι... Είναι το επεισόδιο 2, η επίθεση των κλόνων. Ναι. Το αγαπάμε. Αυτή ήταν η γνώμη μα για το επεισόδιο 2, η επίθεση των κλόνων. Αλλά θέλουμε και τη δική σα γνώμη στα σχόλια. Αν απολαύσετε αυτή την ανάλυση, πατήστε like, εγγραφείτε στο κανάλι μα για να συνεχίσουμε και εμεί να στάργουμε τέλο πάντων.